Πώς εξαφανίστηκε η αρχαία Σπάρτη? Μία απίστευτη βαρβαρότητα. Θησαυροί της αρχαίας ελληνικής τέχνης καταστράφηκαν και ελαιλατήθηκαν, όπως είναι γνωστό, από Ρωμαίους, Φράγκους σταυροφόρους, από τον ενετό στρατηγό Μοροζίνη και από τον Άγγλο Σκοτ, την ακρίβεια Έλγιν. Εξίσου μεγάλη καταστροφή επήλθε από περιηγητές και απεσταλμένους μουσείων, πανεπιστημίων και βασιλιάδων της Ευρώπης που ήρθαν στην Ελλάδα στους χρόνους της τουρκοκρατίας για να αποθησαυρίσουν νομίσματα, χειρόγραφα, επιγραφές και έργα τέχνης. Όλους αυτούς υπερέβαλε σε απληστία και σε καταστροφές που προκάλεσε στους προγονικούς θησαυρούς της Ελλάδας ο Μισελ Φουρμόν, Γάλλος ιερωμένος που δίδασκε στο Γαλλικό Κολέγιο του Παρισίου το 1690-1746, ο οποίος ξεπερνά και τον Έλλινγκ όσο αφορά στο βάναυσο τρόπο της καταστροφής των μνημείων, που κυριολεκτικά αφάνισε, αλλά και στον απίστευτο ρυθμό των αρχαιοτήτων που κατέστρεψε. Τον χειμώνα του 1724, δύο άντρες έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, απεσταλμένοι του βασιλέα Λουδοβίκου του 15ου. Ήταν ο Μισελ Φουρμόν, Γάλλος ιερωμένος που δίδασκε στο Γαλλικό Κολέγιο του Παρισίου, και έτσι τον Φεβρουάριο του 1729, συνοδευόμενος από τον ανιψιό του Φρασουά Σεβίν, επίσης ιερωμένος και φιλόλογος. Η αποστολή τους ήταν η συλλογή αρχαίων συγγραμμάτων και επιγραφών από τον ελλαδικό χώρο, και εφοδιάστηκε με φυρμάνι του Σουλτάνου Αχμέτ του Τρίτου, με το οποίο αποκτούσε το δικαίωμα να ερευνήσει και να μελετήσει όσους αρχαιολογικούς χώρους ήθελε στην επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες άδειες που θα τους επέτρεπαν να εξερευνήσουν τις αρχαιότητες. Οι Τούρκοι δεν τα θεωρούσαν κληρονομιά τους και δεν ήτανε δύσκολοι, αρκεί το μπαξίσι να ήταν γενναίο. Ο Σεβίν ήρθε σε επαφή με τον Πατριάρχη, ο οποίος τον κατεύθυνε προς τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες της Κωνσταντινούπολης και στρώθηκε στη δουλειά. Ο Φουρμόν, όμως, δεν αρκέστηκε στα βυζαντινά χειρόγραφα και τις μουκλιασμένες βιβλιοθήκες. Ήθελε να δοξάσει τη Γαλλία και τον βασιλιά όσο κανείς άλλος, και ήξερε με ποιο τρόπο θα τα κατάφερνε. Θα ξέθαβε τις αρχαιότητες και πιο δυσέβρετες επιγραφές από τα λαμπρότερα μνημεία του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Ό,τι δεν μπορούσε να πάρει μαζί του θα το κατέστρεφε, τάχα για να το σώσει από αρχαιοκάπηλους και τους αμόρφωτους ντόπιους. Αν δεν μπορούσε να τα έχει ο ίδιος, δεν ήθελε να τα έχει κανείς. Έτσι ξεκίνησε μία από τις πιο άγριες και παράλογες καταστροφές αρχαίων μνημείων στην Ελλάδα. Ο πρώτος σταθμός του ύπηρξε η Αθήνα, όπου έμεινε 5 ημέρες. Το Φεβρουάριο του 1730, ο Φουρμόν πάτησε για πρώτη φορά το πόδι του στη Μάνη. Πήγε στην Πελοπόννησο και μέσω Μεγαλοπόλεως έφτασε στο Μιστρά, όπου η Δημογεροντία τον υποδέχτηκε σαν φιλέλληνα. Εγκαταστάθηκε στη Ζαρνάτα και δεν προχώρησε στο εσωτερικό της περιοχής, γιατί τον φόβιζαν οι οπλοφορούσες γυναίκες και η αγριότητα των κατοίκων, που διψούσαν για ελευθερία και αίμα. Τις πρώτες ημέρες της παραμονής του εκεί ανακάλυψε εντυχισμένα στο μεσαιωνικό τείχος ενεπίγραφα αρχαία βάθρα. Αμέσως με 10 εργάτες τα ξύλωσε από την αρχική τους θέση. Έπειτα βρέθηκαν στο τείχος των Παλαιολόγων 20 ακόμα κομμάτια ενεπίγραφων λίθων που είχαν την ίδια με τα προηγούμενα τείχη. Αμέσως ο Φουρμόν του προσέλαβε άλλους 50 εργάτες. Επί 53 συνεχώς ημέρες δεν άφησε στη κυριολεξία λίθων επί λίθου, στον Μιστρά, στην Σπάρτη και στις Αμίκλες. Κατεδαφίζοντας και σκάβοντας, ανακάλυψε 300 επιγραφές, τις οποίες αντέγραψε
διάφορα ανάγλυφα, αναθήματα και μικροτεχνήματα τα οποία αποκόμισε στην πατρίδα του. Στις επιστολές του, ο ιερωμένος περιέγραψε τις μανιάτες με χρηστά λόγια. Έφυγα από τη βάρβαρη πατρίδα τους χωρίς να αποκομίσω τίποτα αξιόλογο. Τίποτε για να βγουν τουλάχιστον τα έξοδά μου. Για να εκδικηθεί το σκυλολόι, όπως αποκάλεσε τους ντόπιους, αποφάσισε να καταστρέψει ολοσχερώς τα αριστουργήματα των προγόνων τους. Ρίχτηκα επάνω στην αρχαία Σπάρτη. Δυστυχώς επέλεξε την αρχαία Σπάρτη. Την έσβησα, την κατέσκαψα, την εκθεμελίωσα, δεν της άφησα λίθο επί λίθου. Και συνεχίζει. Την ισοπαίδωσα λοιπόν με κάθε επισημότητα και αυτό προκάλεσε το θαυμασμό των Τούρκων, ενώ οι Έλληνες λύσαξαν και οι Εβραίοι έμειναν κατάπληκτοι. Είμαι ήσυχος, πολύ περισσότερο, γιατί απόκτησα από το ταξίδι μου πράγματα ικανά να βοηθήσουν και να θαμπώσουν όλους τους σοφούς. Και δεκάδες εργάτες δούλευαν πυρετωδώς για ένα μήνα και δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Παρανοϊκός, ημιμαθής, θανατικός εχθρός του αρχαίου πνεύματος. Δεν ξέρει κανείς την ακριβή απάντηση. Ίσως λίγο από όλα. Το βέβαιο ωστόσο είναι πως η καταστροφή που προκάλεσε είναι κολοσιαία και σε αυτή οφείλεται η εξαφάνιση της αρχαίας Σπάρτης, της Τριζίνας και της Ερμιόνης. Ο Φουρμόν και δεκάδες εργάτες δούλευαν πυρετωδώς για ένα μήνα και δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ο ίδιος δίνει, μόνο στη Σπάρτη πλήρωσε 1200 ημερομίσθια για το κρέσμημα των μνημείων και των κτηρίων που σώζονταν ακόμη. Ανατριχιάζει κανείς με τη σκέψη ότι θα μπορούσε ο Φουρμόν να μεταφέρει το βαρβαρικό μένος στην Ολυμπία, που την επίσκεψή της μάλιστα είχε προγραμματίσει. Αλλά ανακλήθηκε ευτυχώς στη Γαλλία λίγο αργότερα. Συγκέντρωσε περισσότερες από 300 επιγραφές. Τις αντέγραψε και όσες βρίσκονταν σε καλή κατάσταση τις φόρτωσε σε πλοία για τη Γαλλία. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις επιγραφές ήταν ανεκτίμητης αξίας. Ονόματα εφόρων, γυμνασιαρχών, αγρονόμων, φιλοσόφων, ιατρών, ποιητών, ρητόρων, διάσημων γυναικών, ψηφίσματα της Γερουσίας, ακόμα και τη ρήτρα του Λυκούργου. Με περηφάνεια έγραφε ότι διέλυσε όλα αυτά που ακόμα και οι Βενετοί είχαν σεβαστεί και για χιλιάδες χρόνια κανείς δεν είχε τολμήσει να τα αγγίξει. Μετά τη Σπάρτη, σειρά είχαν οι Αμίκλες που κατεδάφισε το ναό του Απόλλωνα. Μόνο οι Μυκήνες γλίτωσαν, γιατί οι Ογκόλυθοι ήταν τόσο τεράστιοι που δεν μπόρεσε να τους ξεθεμελιώσει. Ο θαυμασμός του Φουρμόν για τον αρχαίο πολιτισμό συνοδευόταν από μια αδυσόπιτη μανία καταστροφής. Οτιδήποτε δεν μπορούσε να μεταφέρει στη Γαλλία ήθελε να το εξαφανίσει από προσώπου γης για να μην το απολαύσει κανείς άλλος. Η άρρωστη μεγαλομανία του ικανοποιούνταν μόνο όταν κατέστρεφε τα λαμπρότερα μνημεία. Γιατί ένιωθε ότι μόνο αυτός έχει τη δύναμη να το κάνει. Φαντασιωνόταν ότι το όνομά του θα γινόταν γνωστό σε όλη την Ευρώπη και θα τον υμνούσαν για αιώνες. Ο αντίλαλος θα ακουστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν κρεμίζει κανείς δύο και τρεις πολιτείες χωρίς θόρυβο. Εγώ τις κατέσκαψα, ενώ οι παλαιότεροι περιηγητές έρχονταν μόνο να τις ανακαλύψουν. Βέβαια, δεν ξεχνούσε να δοξάσει το βασιλιά της Γαλλίας για το συμφέρον του οποίου δούλευε. Η λατρεία του προς τον Λουδοβίκο τον τύφλωσε και τον οδηγούσε σε ακραίες πράξεις. Η ευσέβειά μου έφτασε στο σημείο να μην αφήσω σε ησυχία ούτε τη τέφρα των βασιλιάδων τους. Εσκόρπισα στον άνεμο τη τέφρα του Αγισιλάου, εισήλθα στον τάφο του Λυσάνδρου και ανεκάλυψα τον τάφο του Ορέστου.
Το έκανα για τη Γαλλία. Ο ίδιος ομολογεί σε χειρόγραφο που σώζεται μαζί με το ημερολόγιο του, ότι συγκέντρωσε πάνω από 1500 επιγραφές στην περιήγησή του το 1729 στην Ελλάδα. Σε επιστολή του, ο Φουρμόν καυχιέται ότι κατέστρεψε τις επιγραφές για να μην αντιγραφούν από το μελλοντικό περιηγητή. Όλα σαν γράφει ο Φουρμόν για την καταστροφή που έκανε στη Σπάρτη εξηγούν και τη σπανιότητα των αρχαιοτήτων σήμερα στη φημισμένη πόλη. Σημειώνει λοιπόν ο παπάς τα εξής απίστευτα. Επί 30 ημέρες και πλέον 30, 40 και 60 εργάτες εκθεμελιώνουν, καταστρέφουν, εξαφανίζουν την πόλη της Σπάρτης. Μου υπολείπονται 4 μόνο πύργοι να καταστρέψω. Προς το παρόν ασχολούμαι με την καταστροφή των τελευταίων αρχαιοτήτων της Σπάρτης. Καταλαβαίνετε, αποτείνεται στο μαγέρας. Τι χαρά δοκιμάζουν, αλλά να η μαντινία, η στυμφαλία, η τεγέα και ιδιαίτερα η νεμαία και η Ολυμπία αξίζουν την εκβάθους εκθεμελίωση. Έκανα πολλές πορείες αναζητώντας αρχαίες πόλεις αυτής της χώρας και έχω καταστρέψει μερικές. Ανάμεσά τους την Τριζίνα, την Ερμιόνη, τη Τύρινθρα. Τι για Τύρινθρας. Η μισή Ακρόπολη του Άργους, τη Φλιασιά, το Φανέο. Εισέδησα στη Μάνη. Εδώ και 6 εβδομάδες ασχολούμαι με την ολοκληρωτική καταστροφή της Σπάρτης. Κρεμίζοντας τα τείχη, τους ναούς, μην αφήνοντας πέτρα στη πέτρα, θα κάνω την τοποθεσία της άγνωστη στο μέλλον, για να την ξανακάνω εγώ γνωστή. Έτσι θα δοξάσω το ταξίδι μου. Δεν είναι κάτι και αυτό? Και πιο κάτω, η Σπάρτη είναι η 5η πόλη που κατέσκαψα. Δεν θέλω να αφήσω λίθο επί λίθου. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο κόσμο πράγμα ικανό να δοξάσει μία αποστολή περισσότερο από το να σκορπίσει στους ανέμους στη στάχτη του Αγισιλάου, από το να ανακαλύψει τα ονόματα εφόρων, των γυμνασιάρχων, αγρονόμων, φιλοσόφων, γιατρών, ποιητών, ρητόρων, διάσημων γυναικών, ψηφίσματα της Γερουσίας και τους νόμους του Λυκούργου. Ασχολούμαι τώρα με την καταστροφή των βαθυτέρων θεμελίων του ναού του Αμικλέου Απόλλωνα. Θα καταστρέψει και άλλους αρχαίους τόπους το ίδιο εύκολα. Αν με άφηναν, τον πύργο τον κρέμισα ολοκληρωτικά. Για την Τριζίνα αναφέρει. Γκρέμισα ό,τι απέμεινε από τα αχυρά και τους ναούς της. Και με απίστευτη αφέλεια ομολογεί. Από τους περιηγητές που προηγήθηκαν δεν θυμάμαι να τόλμησε κανείς να καταδαφίσει πύργους και άλλα μεγάλα κτίρια. Εγώ δεν μοιάζω με αυτούς που τρέχουν από πόλη σε πόλη για να ειδούν. Πρέπει να παίρνω χρήσιμα πράγματα. Και πώς δικαιολογείται? Στις 20 Απριλίου του 1730, ο Φουρμόν, γράφοντας στους πρέσβες της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη, Βιλενεβέ, δικαιολογεί τους βανδαλισμούς του στη Σπάρτη σαν εκδίκηση από την κακή απέναντί του συμπεριφορά των Μανιατών. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως τα χειρόγραφά του, τα ημερολόγια και οι επιγραφές βρίσκονται στη Βασιλική Βιβλιοθήκη στο Παρίσι.